Παστήρας Χρήστος. Έχουμε γνωριστεί με τον κύριο Κατσαντώνη πριν από 20 χρόνια. Είμαι γεωργός εδώ και 45 χρόνια. Τώρα μπήκαν τα παιδιά μέσα στη δουλειά αυτή και εγώ παλεύω μαζί με αυτούς και έχουμε μια καλλιέργεια γύρω στους 2.000 στρέμματα. Με τη γεωργία ακριβίας πετύχαμε να έχουμε ένα ψηλότερο... Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζετε, τι προβλήματα είχατε, τι ανάγκες είχατε? Προβλήματα είχαμε με τα λιπάνματα και αυτά ρίχναμε, δεν τα ρίχναμε σωστά. Τώρα με τα λιπάνματα διανομής εδώ πέρα που ανοίγουν, κλείνουν μόνα τους και έχουν πετύχει πολλά πράγματα και στην τελευταία γωνία έχουμε πετύχει να έχουμε ρύζι εκεί πέρα. Είχατε θέσει κάποιους στόχους, πόσο π.χ. Στόχους είχαμε 600 κιλά ρύζι και τώρα πάμε στα 900 φτάσαμε. 900 στην απόδοση. Ναι, σε καλά χωράφια βέβαια, όχι γιατί δεν πήγαμε το χωράφιο 900, ναι, σε καλά χωράφια και 1100 πήγαμε σε μερικά χωράφια με το σύστημα αυτό, με τη γεωργία ακριβίας. Εμείς έχουμε μια συμφωνία για τα δεδομένα αυτά, φιλικά, δεν τα υπογράψαμε κάτι και λέμε να βοηθήσει, επειδή δεν ξέρουν πολλά πράγματα εμείς, να μας βοηθήσουν οι άνθρωποι λίγο. Εκεί βασιζόμαστε. Και ό,τι μας λένε το κάνουμε. Και έχουμε επιτυχία. Πάμε καλά. Είχατε καμιά ανησυχία κατά την έναρξη του έργου? Όχι. Έχω εμπιστοσύνη. Πάντα, γιατί από χρόνια έχουμε σχέσεις με το έργο Δήμητρα και πάμε καλά πάντα και δεν έχω καμιά ανησυχία. Έχετε κάποιο πρόβλημα να δίνονται τα δεδομένα σας από τα χωράφια σε άλλους παραγωγούς? Όχι. Μακάρι να βγάζουν όλους τους κόσμους να πάμε καλά, να πάμε μπροστά. Αυτό θέλω εμείς, γιατί μείναν πολύ λίγοι. Ναι, οι παλιοί τότε είχαν 20-30 στρέμματα ο καθένας, τώρα φύγαν όλοι αυτοί οι φωκαράδες. Να πούμε και τώρα μείναμε λίγοι και λέμε ένας με τον άλλον τι μπορούμε να κάνουμε. Γιατί η ακρίβεια αυτή που υπάρχει, θέλουμε λίγο να τα βελτιώσουμε τα πράγματα. Σε όλους, μας δεν μας πειράζει. Πόσο συχνά συναντηθήκατε με άτομα από το έργο, με άλλα άτομα από το έργο, συναντηθήκατε? Συναντιόμαστε, ναι, με τον Γκούτα, τον Παναγιώτη, με τον Κορώνα. Από το μικρό μοναστήρι και από το μεσολόγιο τον Κούσα. Τον Κούσα, εκείνο. Ναι, έχουμε χρησιμοποιήσει το αυτόματο πότισμα και έχουμε σε μικρά τεμάχια, γιατί με τη προβλήματα έχουμε τα νερά. Πολλά προβλήματα. Μας δίνουν κάθε εφήμερα το κάνα, ξέρω εγώ, και έχουμε επιτυχία εκεί πέρα λίγο. Ελπίζουμε να έχουμε καλή επιτυχία. Σε μικρά δοκιμάσαμε. Και με τους χάρτες αυτούς που έχουμε πάρει από το σύστημα το... Έχει επιτυχία καλή. Μόνο το ανοίγει, κλείνει, που θέλει λίπασμα, που δεν θέλει, κλείνει και έχουμε... Πώς να έχει βελτιωθεί? Θέλουμε να ξεκινήσουμε από τη βασική τη λίπαση. Να έχουμε εκεί χάρτες και στο πότισμα, αν βέβαια έχουμε καλά αποτελέσματα που σε μικρά τεμάχια, να κάνουμε σε μεγάλα τεμάχια, γιατί λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τα νερά πρόβλημα. Τώρα όταν κάνουμε μια καλλιέργεια τέτοια και βρούμε κάποιο πρόβλημα, θα είναι δύσκολο για μας. Τα έξοδα είναι πολλά. Θα σβήσουμε. Πρέπει να έχουμε την αυτόματη, το πόντισμα το αυτόματο για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Να μην έχουμε... Πάμε τώρα να δούμε ένα λάστιχο. Το βγάζω άλλος. Πάμε στο βάζουμε. Δεν έγινε εδώ για το πίσω. Και έχουμε προβλήματα τέτοια. Άμα πετύχουμε και εκείνο θα είμαστε καλά. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη διαδικασία συνεργασίας? Πολλά χρόνια έχουμε τη βοήθεια από τους ανθρώπους, πολλά χρόνια έχουμε σχέσεις και μας βοηθάνε. Ό,τι πρόβλημα έχουμε, δεν πάμε καλά εκεί, θα ρίξει εκείνο, θα ρίξει στάλο, μας βοηθάνε οι άνθρωποι. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τα αποτελέσματα? Αυτά που προσφέρει το πιλωτικό σας βοηθάνε? Βοηθάνε πολύ, ναι. Βοηθάνε πολύ. Είναι εύκολη στη χρήση? Με τη βοήθεια του κύριου Μποζατζίδη που έχουν αυτά τα προγράμματα, μας βοηθάνε καλά και όλα. Έχουμε καλά αποτελέσματα. Ωφελείτε εσείς ή τα χωράφια σας από τη λύση? Πόσο ωφελούνται από αυτές τις υπηρεσίες? Κοίταξε, παλιά βγάζαμε, είπαμε και προηγουμένως 600 κιλά 500, τώρα ανεβήκαμε κατά πολύ. Ναι, έχουμε όφελος, ναι. Και το λίπασμα ρίχναμε 100 κιλά και τώρα το μειώσαμε λίγο, γιατί το ρίχνουμε όταν πρέπει και όπου πρέπει. Έχουμε βελτίωση καλή. Τώρα τα επόμενα χρόνια μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα. Είχαμε 1.200 κιλά και τώρα έχουμε 1.600. Ρίξαμε 20 και 135 στρέμματα. Σε πόση ώρα? 20 ώρα. 15 λεπτά. 10. 15. Ξεκούραστα.